πήγε πολύ όνειρο στο γραφείο, λέγοντας ότι τα χρήματα που χρωστούσε τον εκβίαζαν πολύ άσχημα να τα επιστρέψει. Ζητούσε και ξαναζητούσε συγγνώμη. Κι εγώ αμήχανη δεν ήξερα ποιον να προστατεύσω. Ένα παιδί από το δικαστήριο και τη φυλακή που θα του τσάκιζε τη ζωή, και ένα ολόκληρο τμήμα μαθητών που είδε τα χρήματά του να χάνονται με ύπουλο τρόπο και που ένιωθε αδικημένο. Τελικά, με μεγάλη δυσκολία, ο σύλλογος των καθηγητών πήρε την απόφαση. Χωρίς να πω ακριβώ, ανακοίνωσε στο μικρόφωνο. Λυπάμαι, παιδιά. Ο κλέφτης δεν βρέθηκε. Η αστυνομία όμως εξακολουθεί να ερευνά. Όμως, εμείς, σε πείσμα των συνθηκών, θα ντυθούμε με τα αποκριάτικα ρούχα μας και θα κάνουμε ένα θαυμάσιο χορό να σκέφτε. Εδώ, στο ισόγειο του σχολείου, φθηνό εισιτήριο, για να συμπληρώσουμε τα χρήματα της εκδρομής. Για να μην αισθάνονται αδικημένοι όσοι έχασαν τα χρήματά τους. Συμφώνησαν όλοι ενθουσιασμένοι. Ο χορός είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήρθαν όλοι μας καρεμένοι υπέροχα. Κι εγώ μαζί τους. Επιμένοι πειρατής. Γελάσαμε πολύ μαζί με τα παιδιά μας. Το γλέντι του χορός μας ένωσαν πάλι. Και έτσι έφυγε η φρυδερή σκιά της κουλοπής από τα μάτια μας.